Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ιωάννου. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που μας διαθέτεις, γιατί ξέρουμε ότι είναι πολύτιμος και μάλιστα έχεις και μια σοβαρή σύσκεψη από ό,τι με είχες ενημερώσει. Μόλις τώρα τελειώσαμε μια σοβαρή σύσκεψη με την πολιτική προστασία, την οποία είχε συγκαλέσει ο υπεύθυνος περιφέρειας Σπύρου, ο κύριος Μαυρογιώργος, και αφορούσε τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε για τη θερινή περίοδο στα παράλια του Δήμου μας, βέβαια, και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Βάλτου. Και νομίζω ότι σε αυτά θα πρέπει να είστε ήδη πανέτοιμοι, κύριε Δήμαρχε. Ξέρω ότι είστε σχολαστικός σε κάποια τέτοια πράγματα. Παρά την έλλειψη μέσων και πόρων που υπάρχουν στην αυτοδιοίκηση, αλλά είμαι βέβαιος ότι είστε πανέτοιμοι για να καίγει σε αυτό το τομέα, να είστε τουλάχιστον, να μην υπάρχει κίνδυνος για καταστροφές. Πράγματι, οι πόροι είναι το σημαντικό κομμάτι που, όπως γνωρίζεις, αναφέρεται σε κάθε τέτοια σύσκεψη, αλλά αυτό που τόνισα και τώρα πριν από λίγο είναι ότι πέρα από τους πόρους χρειάζεται και το ανθρώπινο δυναμικό και η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού. Δηλαδή είμαστε σε ένα δήμο τώρα θερινή περίοδο που το αστυνομικό τμήμα Πάργας έχει ελάχιστο προσωπικό, το ίδιο και η πυροσβεστική υπηρεσία. Άρα λοιπόν, όποιο σχέδιο και να έχει, θα αντιλαμβάνεσαι ότι μηδενίζεται τη στιγμή που δεν έχεις τους συντελεστές εκείνους που θα το πραγματοποιήσουν. Έχεις απόλυτο δίκιο, Δήμαρχε, και σε παρακαλώ πολύ να γκρινιάζεις. Θα φωνάζουμε κι εμείς, γιατί είναι δίκαιο το αίτημα. Δεν μπορεί πράγματι ένα αστυνομικό τμήμα της Πάργας να έχει την ευθύνη μιας ευρύτερης περιοχής, μια πυροσβεστική να μην έχει επάρκεια προσωπικού για να σας προστατεύσει. Φωνάξτε εσείς, εμείς υιοθετούμε απόλυτα αυτά τα αιτήματα και ενώνουμε μαζί σας αυτή τη φωνή. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό και το ξέρουμε. Δήμαρχε, παρά τα αυτά όμως, πέρασαν 2 χρόνια από τη θητεία σας. Να θυμηθούμε ότι οι εκλογές Μαΐου-Ιουνίου του 2019 και είμαστε ήδη στα τέλη του Ιούνιου του 2021. Μέσα σε αυτή την διετία είχαμε την μεγάλη υγειονομική κρίση. Παρά τα αυτά, παρήχθηκε ένα συγκεκριμένο έργο. Ήθελα ένα πολύ συνοπτικό απολογισμό για τα 2 χρόνια. 2 κουβέντες θα πω, κύριε Ιωάννου, τώρα. Δεν έχουμε κλείσει 2 χρόνια. 2 χρόνια θα κλείσουμε το Σεπτέμβριο. Αλλά αυτά τα 2 χρόνια ήταν σημαντικά, γιατί αποκτήσαμε συσσωρευμένη εμπειρία. Με την έννοια ότι διαχειριστήκαμε πράγματα που ήταν πρωτόγνωρα τόσο για το Δήμο μας, όσο και την Ελλάδα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αφού κρατήσαμε το Δήμο μας σε πολύ υψηλά επίπεδα από άποψη παροχής υπηρεσιών στους πολίτες, σημαίνει ότι αυτό μας δίνει τη δύναμη να πούμε ότι συνεχίζουμε με σταθερό ρυθμό και όλα όσα έχουμε προγραμματίσει θα έρθουν σύντομα και θα τα δουν οι συνδημότες μας να ολοκληρώνονται, να πραγματοποιούνται και να είναι σε θέση να μπορέσουν αυτά να τα γευτούν. Να νιώσουν δηλαδή την εργασία, τη δουλειά που γίνεται τόσο από τους ερετούς όσο και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, να έχει φτάσει σε ένα σημείο που να είμαστε και εμείς ικανοποιημένοι ότι κάτι γίνεται. Γιατί το μεγάλο στοίχημα που είχαμε βάλει εμείς και αυτό που τονίζαμε σε κάθε προεκλογική μας περιοδία τότε είναι να αλλάξουμε τα στάνταρ που υπήρχαν στο Δήμο Πάργας, δηλαδή να του δώσουμε μορφή οργανωτική, μια εκτοστρέφεια, μια άλλη αντίληψη. Και νομίζω σε αυτό το επίπεδο, που είναι πολύ σημαντικό, τα έχουμε πάει καλά. Τώρα, σε σχέση με τα έργα και σε σχέση με θέματα που καλούμαστε να διαχειριστούμε, θα σας πω το εξής. Ότι παρόλο που δεν εισπράττουμε από τέλη παρεπιδημού του, λόγω πανδημίας, δεν εισπράττουμε από χώρους που παραχωρούμε, δεν εισπράττουμε από τα ενίκια μας, παρόλα αυτά φαίνεται και αυτό θα το πείτε εσείς και αυτό που βέβαια θα πει και κάθε πολίτης από τη δική του πλευρά, ότι είμαστε κοντά τους, προσπαθούμε την καθαριότητα που είναι επιτακτική ανάγκη στην παρούσα φάση να την έχουμε σε υψηλά επίπεδα, την έχουμε. Άρα λοιπόν με αυτό, συν τα έργα τα οποία έχουμε υλοποιήσει και υλοποιούμε και συν αυτά που προγραμματίζουμε, να πούμε ότι ναι, προσπαθούμε και είμαστε καλά. Δήμαρχε, πράγματι θα φανούν στο επόμενο διάστημα και εδώ θα είμαστε να τα σχολιάσουμε.
Η αντιπολίτευση όμως είχαμε πρόσφατα τον κύριο Νάκη, ο οποίος μιλάει για ανύπαρκτο έργο. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Δεν θα σχολιάσω. Δεν θα σχολιάσω γιατί δεν έχει νόημα, δηλαδή, να μπω σε αυτή, να κάνω αντιπολίτευση εγώ στην αντιπολίτευση. Δεν έχει νόημα, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να γίνει να δουλέψουμε. Και αυτό που κάνουμε τόσο εγώ όσο και οι αντιδήμαρχοι μου, όσο και αρκετοί υπηρεσιακοί παραγόντες, είμαστε 24 ώρες 24ωρο. Εδώ θέλει αυτό που λέμε ότι θέλει δουλειά. Εσείς μια και είστε προέρχεστε από το χώρο του Πασόκ. Τη δεκαετία του 80 υπήρχε ένα σύνθημα που έλεγε για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Το θυμόσαστε? Βεβαίως. Επομένως και εδώ για να γίνουν πράγματα θέλει δουλειά πολύ, δεν γίνονται μια στιγμή. Πάντως εμείς αυτό που εισπράττουμε, Δήμαρχε Νίκο Ζαχαριά, είναι ότι σε κάποιους τομείς που είχατε αναλάβει δεσμεύσεις, όπως παραδείγματος χάρη να οργανώσετε τις υπηρεσίες, να τις συγκεντρώσετε σε ένα χώρο, σιγά σιγά να αξιοποιήσετε το προσωπικό, νομίζω ότι τα έχετε καταφέρει. Βεβαίως η βελτίωση της ποιότητας ζωής μένει να το πούνε οι πολίτες αν έχει επιτευχθεί και αν τα έχετε καταφέρει, όπως επίσης μπορούμε να πούμε ότι σε επίπεδο επιδημιολογικής εικόνας ο Δήμος Πάργας και η Πάργα η ίδια είναι σε υψηλά στάνταρτ. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι είναι μια περιοχή υγειονομικά ασφαλής, ήταν και παραμένει υγειονομικά ασφαλής και παραμένει. Και σε αυτό θα ήθελα μια ερώτηση: πώς πάνε οι εμβολιασμοί στο Δήμο σας, Δήμαρχε? Πάμε καλά και σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό σας λέω ότι εγώ αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μιλάμε πλέον με έργα και με αποτέλεσμα. Να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα δηλαδή. Να μην πω εγώ στη διαδικασία να με ξημερώ έγινε, δεν έγινε, τι έγινε και πώς έγινε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι εσείς επισκέπτεστε το Δήμο μας, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, τακτικότατα. Τον βλέπετε ένα Δήμο παραμελημένο ή ένα Δήμο ο οποίος έχει αποκτήσει μια συγκεκριμένη μορφή? Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν θέλω να μου απαντήσετε, γιατί μπορεί να φανεί ότι έχουμε συνεννοηθεί πάνω σε αυτό, να πείτε κάτι καλό ή κάτι κακό. Όχι. Μου απαντήσετε, έχετε την εικόνα σας. Άρα στο κομμάτι της επιδημίας αυτής τα έχουμε πάει περίφημα. Τώρα αν απέδωσαν τα δικά μας μέτρα ή αν έχουμε τέτοιο πληθυσμό που αντιστέκεται στον ιό, αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Όπως επίσης, τα στοιχεία είναι καταλυτικά. Όπως επίσης, Δήμαρχέ μου, και η πρωτοβουλία να ζητήσετε από το Υπουργείο κατά προτεραιότητα εμβολιασμό στην Πάργα, ανεξάρτητα αν έγινε αποδεκτή ή όχι, που μιλούσατε για ανισότιμη ουσιαστικά αντιμετώπιση με κάποιες άλλες τουριστικές περιοχές, ήταν μια πρωτοβουλία θετική. Εγώ την υιοθέτησα από την πρώτη στιγμή, ανεξάρτητα αν η πολιτεία για τους δικούς της λόγους δεν την υιοθέτησε. Σε κάθε περίπτωση παραμένετε ασφαλείς και από ό,τι μου λέτε και οι εμβολιασμοί πάνε καλά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάνε καλά γιατί είναι αρκετά εμβολιαστικά κέντρα στο Δήμο μας, που εξυπηρετούν μάλλον το Δήμο μας. Δηλαδή τόσο το Κέντρο Υγείας Πάργας, το Κέντρο Υγείας Καναλακίου, το Κέντρο Υγείας Μαργαριτίου, το Νοσοκομείο Πρέβεζας, το Νοσοκομείο Φιλιατών, το Κέντρο Υγείας της Ιγουμενίσσας, όλα αυτά τα εμβολιαστικά κέντρα εξυπηρετούν τους κατοίκους της περιοχής μας. Οι κάτοικοι είναι συνειδητοποιημένοι γιατί ασχολούνται με τον τουρισμό και αντιλαμβάνονται ότι αν δεν έχουν θωρακιστεί θα υπάρξει πρόβλημα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είμαστε σε καλό ρυθμό. Δεν έχω στοιχεία να σας πω νούμερα και... Έχετε όμως την αίσθηση. Αλλά η αίσθηση είναι ότι είναι αυτή, και από ό,τι συζητάω και με τους επιχειρηματίες, προς τα αυτήν την κατεύθυνση κινούνται. Μια ερώτηση για τα κέντρα υγείας και το ΕΚΑΒ, Δήμαρχε. Καλοκαιρινή περίοδος, ξέρετε, οι επισκέπτες πλέον κοιτάζουν και αυτούς, ανεξάρτητα αν έχουμε όμορφες παραλίες και έχουμε φιλόξενο κόσμο, ρωτάνε, έχουν ρε παιδιά εκεί κρεβάτι ή έχουν ένα ασθενοφόρο αν μου συμβεί κάτι? Πώς πάτε, είναι βελτιωμένη η κατάσταση? Έχω τονίσει πολλές φορές ότι η Πρέβεζα γενικότερα στερείται τέτοιου είδους υποδομές. Αλλά παρόλα αυτά, να μην με συμμυρούμε, το Κέντρο Υγείας Καναλακίου λειτουργεί σε 24ωρη βάση εβδομαδιαίως. Το Κέντρο Υγείας Πάργας υπολείπεται σε αυτό. Θέλουμε πλέον έναν με δύο γιατρούς για να λειτουργήσει και αυτό σε 24ωρη βάση. Και βέβαια το νοσοκομείο της Φράδας, που τα ξέρετε πολύ καλύτερα το τι γίνεται εκεί. Με το ΕΚΑΒ εκεί, με τη βάση στο Μεσοπόταμο. Το ΕΚΑΒ λειτουργεί στο Μεσοπόταμο με προσωπικό το οποίο έρχεται και ενισχύεται το καλοκαίρι. Πολύ ωραία. Άρα είναι μια ασφάλεια για τους επισκέπτες ότι από άποψη ανταπόκριση δηλαδή του Συστήματος Υγείας
θα υπάρξει. Πάμε λίγο, πώς βλέπουμε τη φετινή τουριστική περίοδο, Δήμαρχε, πώς ξεκίνησε και ποιες είναι έτσι οι φιλοδοξίες σας? Τώρα αυτό που μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής, μέχρι σήμερα που μιλάμε δηλαδή, δεν ήταν ουσιαστικά θετικά τα πράγματα, τα αποτελέσματα, εκτός από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος δηλαδή. Ναι, ναι. Αυτό που χρειάζεται να κατανοήσουμε είναι ότι άλλο το τι θέλουμε εμείς και πόσο έτοιμα, και άλλο το τι λένε οι χώρες του εξωτερικού. Τη στιγμή που η Αγγλία είναι κλεισμένη, παραδείγματος χάρη, ή η Ολλανδία, δημιουργεί ζητήματα σε εμάς, γιατί τέτοιους επισκέπτες έχουμε. Ναι. Θεωρούμε ότι το επόμενο διάστημα, μέρα τη μέρα, θα έρονται τα μέτρα, τα σφιχτά μέτρα που υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, λόγω των εμβολιασμών που γίνονται παντού κλπ. Και ο κόσμος θα του δοθεί δυνατότητα να ταξιδέψει. Αν ταξιδέψει, τότε είμαι σίγουρος ότι η πάργα θα είναι στις πρώτες προτεραιότητες. Και δεν μπορεί να στηριχτείτε μόνο στον εσωτερικό τουρισμό, ο οποίος βεβαίως έχει αρχίσει να φαίνεται πλέον, η εσωτερική μετακίνηση είναι ορατή, αλλά δεν αρκεί η πάργα να έχει μόνο αυτό. Η πάργα και όλος ο Δήμος, ναι, ουσιαστικά. Είχαμε φτάσει σε ένα επίπεδο να αυξηθεί η τουριστική περίοδος από τους 2 μήνες παλιότερα σε 6 μήνες. Αυτό το κομμάτι τώρα συρρυκνώθηκε πάλι. Δεν εξαρτάται όμως σε μεγάλο βαθμό από εμάς, γιατί από τη δική μας πλευρά τώρα αυτό που μας ενδιαφέρει να κάνουμε είναι να δούμε ποιες αγορές είναι ανοιχτές και ποιους μπορούμε να προσελκύσουμε. Η ελληνική αγορά την έχουμε προσεγγίσει με τον καλύτερο τρόπο και φάνηκε το προηγούμενο τριήμερο. Δηλαδή γέμισαν όλα τα καταλήμματα με Έλληνες παραθεριστές. Όμως μένει να ανοίξουν τα σύνορα. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, κύριε Ιωάννη. Να ανοίξουν τα σύνορα, να μπει ο κόσμος. Έχεις δίκιο, γιατί έχουμε το αεροδρόμιο του Ακτίου, αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο δεν πρέπει να το στηριχθούμε φέτος. Έχουμε τόσες πολλές συνδέσεις, οι οποίες πρέπει να φέρουν κόσμο. Αυτό είναι αλήθεια. Πες μου κάτι, Δημαρχέ, με το οδικό δίκτυο δεν τα καταφέραμε, παρότι τις φωνές και τις δικές μας, παρά τις πιέσεις και τις δικές σας, αλλά τουλάχιστον συντηρείτε λίγο. Βλέπω, πέρασα πρόσφατα την παραλιακή, με συγχωρείς πολύ, και είδα ότι τουλάχιστον όλες οι παγίδες που υπήρχαν στον ασφαλτοτάπητα έχουν επιδιορθωθεί. Οι δικές μας φωνές φαίνεται ότι πιάσαν τόπο ως προς αυτό το κομμάτι. Πράγματι έγινε ένας πολύ καθαρισμός δεξιά-αριστερά του οδοστρώματος. Οι λακκούβες, όπως προείπατε, έχουν κλείσει. Όμως δεν αρκούμαστε σε αυτό. Εμείς θα επιμένουμε, και εγώ προσωπικά θα επιμένω πάντα, ότι οι βασικές υποδομές στο νομό Πρέβεζας που επηρεάζουν άμεσα το δικό μου Δήμο, δηλαδή είναι ο πιο κοντινός κρίκος αλυσίδας ο Δήμος Πάργας με το Δήμο Πρέβεζας. Και το λέω με ένα παράδειγμα δυνατό. Φτάνεις από την Ιγουμέτσα μέχρι τη διασταύρωση της Πάργας και βλέπεις έναν δρόμο που μπορεί να περπατήσει ένα αυτοκίνητο άνετα, με ασφάλεια. Και φεύγεις από τη διασταύρωση της Πάργας προς την Πρέβεζα και εκεί τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και συζητάμε τόσα χρόνια για τη δημοπράτηση του έργου διασταύρωση Πάργας Μεσόποδος. Μία μελέτη η οποία είναι έτοιμη. Και τώρα θα δημοπρατηθεί και κάθε κυβέρνηση που αλλάζει μας υπόσχεται αυτό. Πρέπει κάποια στιγμή να το σηκώσουμε όλοι ψηλά αυτό το κομμάτι. Την Ε55 ή 65, δεν θυμάμαι ποια είναι, η Εθνική Οδός δηλαδή, πρέπει να σηκωθεί. Πρέπει επιτέλους ένας βασικός άξονας που συνδέει την Εγνατία Οδό με την Ιόνια Οδό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δήμαρχε, έχεις απόλυτο δίκιο, και έλεγα σε ένα πρόσφατο σχόλιο μου ότι βάλτε στο μυαλό σας τι θα γίνει σε 2 χρόνια, που θα έχει ολοκληρωθεί το Άκτιο Αμβρακία, που θα έχει ένα κυκλοφοριακό φόρτο τεράστιο και θα πέφτει αυτός ο φόρτος σε αυτό το τριτοκοσμικό οδικό δίκτυο Πρέβεζα Πάργα. Πόσο κόσμο δηλαδή πιθανά θα θρυνήσουμε. Και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε, τουλάχιστον από μεριάς μας σας υπόσχομαι, όλα τα αιτήματά σας σε αυτό το κομμάτι θα τα αναδεικνύουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και να ξέρεις Βασίλη μου, γιατί έχουμε και μια σχέση συναδελφική και φιλική και πάρα πολλά χρόνια και φιλική, ότι πάντα στη διάθεσή σου για να αναδείξεις οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Δήμο. Σου εύχομαι, Δήμαρχέ μου, καλό καλοκαίρι, καλή δύναμη. Εύχομαι σε όλους τους επαγγελματίες του Δήμου σου να έχουν καλές δουλειές και μακάρι να έχουμε μια σεζόν που εν πάση περιπτώσει θα καλύψει ένα κομμάτι από το χαμένο έδαφος.
Καλό καλοκαίρι σε σένα, Βασίλη. Καλό καλοκαίρι στους ακροατές σου. Και εγώ είμαι πάντα στη διάθεσή σου για οτιδήποτε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για τον χρόνο σου, Δήμαρχε. Καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.